Προσωπικά, η υποψηφιότητά μου δεν προέκυψε σαν προσωπική φιλοδοξία, αλλά μια συλλογική απόφαση δική μου και των συναδέλφων μου, που θέλαμε να βάλουμε σε ψηλότερη προτεραιότητα τα εργασιακά δικαιώματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παλεύουμε για μια βιώσιμη ανάπτυξη που δεν θα διαφορεί για τους χιλιάδες νέους και μη νέους που πετιούνται στον κυάδα της αναργίας, που δεν θα διαφορεί για αυτούς που ξεκινάνε κάθε πρωί το μεροκάματο του τρόμου με το μηχανάκι, κούριερ και ντελιβεράδες και δεν θα ξέρουν αν θα γυρίσουν το μεσημέρι στο σπίτι τους, που παλεύουν για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας στα τηλεφωνικά κέντρα και σε όλους τους χώρους δουλειάς. Προσωπικά είμαι μια πρώην ενοικιαζόμενη εργολαβική από το χώρο των τραπεζών, που χάρη στους αγώνες του σωματείου μας, στο οποίο είμαι πρόεδρος, καταφέραμε να ενταχθούμε στο τακτικό προσωπικό της τράπεζας. Θέλουμε να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο του συνδικαλισμού, αυτό που δίνει καθημερινά μάχες στους χώρους δουλειάς. Δυστυχώς έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται στο δώρο Χριστουγέννων σαν πελατειακή παροχή, καταλαβαίνουμε ότι εκπροσωπεί κάποιους που βλέπουν τους εργαζόμενους σαν αναγκαίο κακό, σαν νούμερο, σαν κόστος, που αν δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτούς, τουλάχιστον να τους ξεζουμίσει. Δεν εκπλήσωμαι. Άλλος μπήκε στην Εθνική Τράπεζα επειδή ήταν ο γιος του μπαμπά του, άλλος μπήκε με το σπαθί του. Μας χωρίζει χάος. Είμαι με αυτούς που παλέψαμε μαζί για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, για την αύξηση του κατώτατου και την κατάργηση του υποκατώτατου και παλεύουμε και στο δρόμο και στο σωματείο και στο Ευρωκοινοβούλιο.